Το επίπεδο έχει πέσει ήδη πάρα πολύ χαμηλά, Ερίκο, και το έχεις ρίξει εσύ. Ο σοβαρός και δυναμικός Ερίκος Βαρσάμις έχει γίνει παιχνιδάκι στα χέρια μιας πιτσιρίκας. Ρένα, σταμάτα! Αλλά σου πω κάτι. Καλύτερα για μένα. Καλύτερα. Γιατί επιτέλους είδα ποιος πραγματικά είσαι. Και σε απομυθοποίησα, Ερίκο. Και πού ήταν αυτό το ωραίο μέρος με τους καλούς ανθρώπους που δεν κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις, λοιπόν? Αυτό το ωραίο μέρος ήταν κάπου εδώ κοντά. Πού κοντά? Σοφία, γιατί μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις, τι θες να μάθεις? Ελπίζω να μην είσαι έτσι εξαιτίας μου. Εξαιτίας σου? Ναι. Που σου μίλησα το πρωί έτσι. Λίγο απότομα. Σου οφείλω μια συγγνώμη. Εντάξει, δεν είσαι και η μόνη. Όλοι οι άνθρωποι μου μιλάνε απότομα. Άλλος ένας δεν βλάφτει, έτσι δεν είναι? Ανησυχήσαμε πολύ που έφυγες. Τι γίνεται, είσαι καλά? Εγώ καλά είμαι. Κάποιος άλλος δεν είναι καλά. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Εγώ όμως δεν καταλαβαίνω κάτι. Τι πράγμα? Ας πούμε πώς μπήκες έτσι εδώ μέσα. Αφού δεν μένεις πια εδώ, γιατί έχεις ακόμα τα κλειδιά του σπιτιού. Τι πράγμα? Λέω, αφού δεν μένεις πια εδώ, γιατί έχεις ακόμα τα κλειδιά του σπιτιού. Τι κοιτάς, περίμενες ότι θα μου το λέγε? Όχι, δεν πίστευα ότι θα στα προλάβαινε πριν ακόμα καλά-καλά μπει στο σπίτι. Με φοβάσαι, δεν μου τα προλαβεί η Σοφία. Εγώ τη ρώτησα για σένα. Και η Σοφία απλώς μου τα είπε. Νόμιζες ότι δεν θα μου μιλούσε έτσι, δεν είναι? Αλλά όχι, όχι, ξέχασε. Εσύ έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία στο να κρύβεις πράγματα. Μια ιδιαίτερη αδυναμία στην υποκρισία, ε? Την προτιμάς από την αλήθεια. Υποκρισία? Μιλάς εσύ για υποκρισία? Εσύ που τα έχεις πίσω από την πλάτη με τη θάλια, δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό πριν! Μπορείς να φωνάζεις όσο θέλεις. Δεν πρόκειται ούτε να μαλώσω μαζί σου, ούτε να κρίνω τις επιλογές σου. Αυτές θα κρυφθούν όταν ήρθε ο καιρός. Από την ίδια μας συνείδηση. Τι λέει, τι είναι αυτά που λες? Η αλήθεια, μήπως? Ρίκο! Πώς από εδώ τέτοια ώρα? Ήρθα να δω τον Άρη. Ω, ναι. Μη φοβάσαι, δεν φαντάστηκα κάτι άλλο. Μόλις ετοιμαζόμαστε να καθίσουμε να φάμε, θα μείνεις μαζί μας? Α, με συγχωρείς πάρα πολύ, ξέχασα. Σίγουρα θα έχεις κάτι κανονίσει με την καινούργια σου αγάπη, έτσι δεν είναι? Και σταματήστε! Φτάνει! Κανένας δεν μου πει πως θα ζήσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Τα ακούτε κανένας! Και αν νομίζετε πως επειδή επέλεξα να ζήσω αλλιώς, σταμάτησα να νοιάζομαι και να σας αγαπάω, είστε πολύ γελασμένοι. Ευχαριστούμε πολύ για τη μεγαλοψυχία σου. Δεν είναι μεγαλοψυχία, Ρένα. Η αλήθεια είναι αυτό που αισθάνομαι. Δεν χρειάζεται να αισθάνεσαι τίποτα, Ερίκο. Τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, δεν τη χρειάζομαι την αγάπη σου. Μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτήν, όπως έζησα τόσα χρόνια μακριά σου στην Αμερική. Τώρα, αν ο Άρης ή η Σοφία θέλουν την αγάπη σου, μπορείς να τους ρωτήσεις. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω κανένα, Ρένα. Είσαι πολύ άδικη μαζί μου. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τι λες? Πάμε να φάμε. Δεν το ήξερα, σου ζητώ συγγνώμη. Φαντάστηκα ότι όταν σου μίλαγα για το παιδί, ότι θα μπορούσα να αποκτήσω κάποια στιγμή άλλο, ε? Κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Γι' αυτό κάθε φορά που έφερα την κουβέντα εκεί, ταράζωσουν τόσο. Σου ζητώ συγγνώμη. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ζητά συγγνώμη. Ήθελα και μίλησα. Για να καταλάβεις ότι όλα ξεπερνιούνται. Ναι, όλα ξεπερνιούνται. Αρκεί να έχεις κάποιον να σε αγαπάει, αρκεί να έχεις κάποιον δίπλα σου. Εγώ δυστυχώς όμως δεν έχω κανέναν τώρα. Γιατί είχα εγώ, ο άντρας μου,
Ο κύριος Τέλειος, όπως είπες. Όταν κατάλαβε, όταν έμαθε μάλλον ότι δεν μπορώ να κάνω άλλα παιδιά, έγινε καπνός. Βλέπεις, ήθελε οικογένεια. Κι εγώ του ήμουν εντελώς άχρηστη. Δεν μιλάς σοβαρά τώρα. Βλέπεις, δεν είχε καν την αξιοπρέπεια να περιμένει να γυρίσω. Ο άντρας που τόσο πολύ αγαπούσα και που πίστευα ότι με αγαπούσε και εκείνος, μάζεψε τα πράγματά του όσο ήμουν εγώ στο νοσοκομείο και έγινε καπνός. Όταν γύρισα, το μόνο που βρήκα ήταν ένα σημείωμα που έλεγε πως λυπότανε πολύ και ότι δεν μπορούσα να κάνει χωρίς οικογένεια. Τότε άρχισα να πίνω και να πέφτω ξερή στις φωτογραφίσεις, όπως είπες. Κατέστρεψα τα πάντα. Την καριέρα μου, την υγεία μου. Και θα ήμουν ακόμη έτσι αν μια φίλη μου δεν με είχε πείσει να πάω μαζί της να μείνω στην Ιταλία. Αυτή με βοήθησε να κόψω το ποτό, να σταθώ στα πόδια μου, να ξεχάσω. Δεν τον ξαναείδες από τότε? Όχι. Δεν με ενδιαφέρει καν αν ζει ή αν πέθανε. Απίστευτο. Κι όμως αληθινό. Γι' αυτό σου λέω. Όλα ξεπερνιούνται. Αρκεί να μην το βάζεις κάτω. Ναι, ίσως και να έχεις δίκιο, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή. Πόσο μάλλον να καταλάβω ότι αυτό το παιδί πια δεν είναι δικό μου. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτομαι να κάνω κάτι ακόμα. Τι? Σκέφτομαι να ζητήσω να γίνει το τεστ πατρότητας και κάπου αλλού. Πολύ νόστιμο το φαγητό, Σοφία. Είναι επειδή τόσες μέρες έτρωγες ποιος ξέρει τι. Αλήθεια, τι έτρωγες εκεί που ήσουν, αν έτρωγες βέβαια. Άντε πάλι. Αλήθεια, πού ήσουν, Άρη μου? Κάπου είσαι. Τουλάχιστον σε βοήθησε καθόλου, νιώθεις καλύτερα τώρα? Καλύτερα δεν είναι κατάλληλη κουβέντα, αλλά εντάξει. Το μέρος ήταν ιδιαίτερα ήσυχο και μπόρεσα να ηρεμήσω λίγες μέρες. Μη στενοχωριέσαι, παρακαλώ. Δεν στενοχωριέμαι, αγόρι μου. Απλά είμαι λιγάκι κουρασμένη. Κοίταξε με. Δεν χρειάζεται να κρύβεσαι από μένα. Ξέρω, βλέπω τη θλίψη στα μάτια σου. Πατέρα, σε πλήγωσε πολύ. Και είναι δύσκολο να το ξεπεράσεις, αλλά θα τα καταφέρεις. Αρκεί βέβαια να το πιστέψεις. Σου αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό. Και θα το βρεις. Αχ, αγάπη μου, να ξέρεις πόσο χαίρομαι που γύρισες. Σε έχω τόση ανάγκη κοντά μου. Από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά. Και άμα και το τεστ βγει ότι το παιδί είναι του Άρη, τότε θα έχουμε και ένα μωράκι στο σπίτι μας. Ποιο τεστ, Σοφία? Τι έγινε, το τεστ πατρότητας? Ο Μάνησης ζήτησε εισαγγελική εντολή. Σημαίνει ότι ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν το τεστ, αλλά τη στιγμή που έλειπες εσύ, έδωσε αίμα μόνο αυτός. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αν το τεστ βγει αρνητικό για αυτόν, αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας είσαι εσύ, Άρη. Μη συνεχίσει, παρακαλώ. Το θέμα δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να μη σε ενδιαφέρει. Αν αυτό το παιδί είναι δικό σου, Άρη, πρέπει να... Δεν πρέπει τίποτα απολύτως. Το παιδί πρέπει να μείνει μακριά μου και θα μείνει μακριά μου. Και ακόμα και δικό μου να είναι, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του. Καμία! Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Καλησπέρα, κυρία Σοφία. Συγγνώμη που έρχομαι τέτοια ώρα, αλλά θέλω να δω την κυρία Ντύπα. Είναι μέσα? Μέσα είναι, πέρασε.
Αθήνα, πώς από εδώ τέτοια ώρα. Άρη, πότε γύρισες? Σήμερα. Και ήταν μια υπέροχη έκπληξη για όλους μας. Είσαι καλά? Ας πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι σημάδι που γύρισες, αλλά έχω καταπληκτικά νέα. Δηλαδή? Βγήκαν τα αποτελέσματα του τεστ. Ο πατέρας του παιδιού είναι ο Άρης. Θα ζητήσεις να γίνει το τεστ πατρότητας και αλλού? Ναι. Εννοείς άλλο νοσοκομείο? Ακριβώς. Και γιατί θα το κάνεις αυτό? Για να βεβαιωθώ αν έχει γίνει η απάτη εις βάρος μου. Τι εννοείς απάτη? Αυτό που σημαίνει η λέξη, Ολγά. Να βεβαιωθεί ότι κάποιος δεν έχει παραποιήσει τα αποτελέσματα από το τεστ. Αυτό. Πώς ήρθε αυτό? Ποιος να παραποιήσει και γιατί? Όποιος έχει συμφέρον από αυτό το παιδί. Ας πούμε ο Άρης, η Πολύνεη. Η άπλιστη εξάδερφη. Κάτσε, κάτσε, γιατί θα με τρελάνεις. Πιστεύεις ότι οι Βαρσάμιδες θα ρίσκαραν ένα σκάνδαλο για ένα παιδί που μπορεί να μην είναι και δικό τους? Φυσικά. Γιατί να το κάνουν αυτό? Για να με εκδικηθούν για αυτό που έκανα στο γιο τους. Στερώντας μου ό,τι πιο πολύτιμο έχω αυτή τη στιγμή. Αυτό το παιδί. Στέφανε, καταλαβαίνω την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, αλλά νομίζω ότι... ότι παραλογίζεσαι. Όχι, δεν παραλογίζομαι καθόλου, Όλγα. Ακόμη και να μην έχουν καμία σχέση οι Βαρσάμιδες με αυτό, είμαι σίγουρος ότι έχει σχέση η Πολίνα. Βλέπεις, από τη στιγμή που θέλει να πάρει την περιουσία από τους Βαρσάμιδες, θα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ακόμη και να δωροδοκίσει τους γιατρούς. Στέφανε, μιλάμε για ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποιος αυτό. Για την Πολίνα είναι όλα εύκολα. Είναι τα πάντα εύκολα. Εδώ έβαλε ανθρώπους να με δίνουνε. Γιατί λοιπόν να μην έβρισκε και αυτούς τους γιατρούς και να παραποιούσαν τα αποτελέσματα? Δεν ξέρω. Όλα αυτά μου ακούγονται λίγο παράλογα. Κι όμως. Αν το σκεφτείς λίγο. Δεν θέλω να το σκεφτώ, Στέφανε, και δεν πρέπει να το σκέφτεσαι ούτε εσύ. Γιατί μπορείς πολύ εύκολα να ξεφύγεις και να σου γίνει όλο αυτό το πράγμα αιμονή. Τι εννοείς? Εννοώ να βγουν ξανά αρνητικά τα αποτελέσματα, να πας αλλού και αλλού και αλλού και να βλέπεις παντού γύρω σου συνωμοσίες και ίντριγκες. Και δεν θα ηρεμήσεις ποτέ έτσι. Στέφανε. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το πάρεις απόφαση ότι το παιδί δεν είναι δικό σου. Να αφήσεις πίσω το παρελθόν και να συνεχίσεις τη ζωή σου. Υπάρχουν χαρές που θα έρθουν. Υπάρχουν άνθρωποι που θα σε αγαπήσουν και θα αγαπήσεις. Μην ανησυχείς. Δεν φαντάστηκα ότι εννοούσες εσένα. Εγώ... τι? Εγώ τέλειωσα με αυτά. Τι εννοείς τέλειωσες με αυτά? Εννοώ ότι δεν πρόκειται να μπλέξω ξανά με κανέναν. Έχω τη δουλειά μου, έχω τους φίλους μου, είμαι ευχαριστημένη. Ναι. Ευχαριστημένη, όχι ευτυχισμένη όμως, Όλγα, ε. Ναι. Αλλά ούτε δυστυχισμένη. Και για να μην είσαι ούτε εσύ, ξέχνα αυτές τις παράλογες ιδέες για το τεστ. Και κοίτα να προχωρήσεις τη ζωή σου. Δυστυχώς δεν υπάρχει ζωή χωρίς τη Θάλια και χωρίς το παιδί. Υπάρχει. Αρκεί να το θελήσεις εσύ. Είσαι μπαμπάς, Άρη. Δεν είναι υπέροχο? Υπέροχο είναι. Αυτό το παιδάκι είναι ευλογία Θεού, Άρη μου. Ό,τι και να είναι, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του. Καμία! Αυτά που λες, Άρη μου. Το παιδί αυτό είναι δικό σου. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μείνει μακριά μου. Δεν μπορώ να το δω, δεν μπορώ να το αγγίξω. Δεν μπορώ να το αγαπήσω αυτό το παιδί. Όσο και να θέλω, δεν μπορώ να το αγαπήσω. Γιατί δεν το αξίζει ένας πατέρας σαν εμένα που του έκανε κακό πριν ακόμα γεννηθεί. Άρη, περίμενε, σε παρακαλώ. Κάτσε να μιλήσουμε, παιδί μου. Άρη! Μη στενοχωριέστε. Τα λέει αυτά γιατί πιστεύει ότι είναι αυτός υπεύθυνος που το παιδί δεν έχει τη μητέρα του. Όταν το δει όμως και το πάρει αγκαλιά, θα αλλάξει γνώμη. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μακάρι πολύ.
Μακάρι να έχεις δίκιο, μακάρι. Έχω. Και θα δείτε ότι θα γίνει έτσι όπως το λέω. Αύριο θα πάω να το πάρω από το νοσοκομείο. Αλήθεια? Ναι. Ο γιατρός είπε ότι μπορούμε να το πάρουμε σπίτι. Τότε θα έρθω μαζί σου. Θέλω να το δω, να το πάρω στην αγκαλιά μου. Ωραία, τότε θα σας πάρω να το κανονίσουμε. Ναι, ναι. Να πηγαίνω τώρα. Εντάξει, Πολύνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστώ που μας έφερες τόσο καλά νέα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Σοφία. Έγινα γιαγιά, Σοφία. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είμαι γιαγιά. Εσύ γιαγιά. Το ήξερα εγώ ότι το παιδί θα είναι του Άρη. Δεν μπορεί ο Θεός να αφήσει να γίνονται τέτοιες αδικίες. Λες, μωρέ Σοφία μου, λες να έχει δίκιο η Πολύνα και τελικά ο Άρης μας μόλις το δει αλλάξει γνώμη και το δεχτεί. Έτσι πιστεύω. Το ελπίζω. Ό,τι και να νιώθει τώρα, όταν θα το δει μπροστά του, καταλαβαίνεις, το αίμα είναι αίμα, Ρένα. Θα νιώσει κάτι που δεν έχει ξανανιώσει ποτέ. Και μπορεί να βρει και κάποιο νόημα στη ζωή του. Ήρθες. Mm-hmm. Τι ώρα είναι? 10:30. Σε περίμενα να φάμε, αλλά με πήρε ύπνος. Εγώ φταίω, σου ζητώ συγγνώμη. Άργησα. Τι έγινε? Πήγες σπίτι, είδες τον Άρη? Πώς είναι? Τόσα καλά που μόλις μπήκα σπίτι, τα βάλω μαζί μου. Τι είπαν για μας? Ναι, και αυτός άρχισε να μου λέει κάτι αηδίες για ψέματα, υποκρισίες, για τη συνείδησή μου. Ποιος τώρα, ο Άρης, τα φτιάξε με τη γυναίκα μου, πίσω από την πλάτη μου. Με συγχωρείς, σου ζητάω συγγνώμη, δεν έπρεπε να στα πω όλα αυτά. Τώρα, ξέχασε την νόμη. Μη ζητά συγγνώμη. Φυσικά και έπρεπε να μου τα πεις. Άλλωστε δεν είναι κάτι που δεν περίμενα. Τι εννοείς? Ότι δεν φανταζόμουν ποτέ ότι τα προβλήματα θα σταματήσουν με το που θα έφυγες από το σπίτι. Ίσα-ίσα τώρα αρχίζουν. Με φοβάσαι. Δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να μπει ανάμεσά μας. Δεν φοβάμαι αυτό. Εσένα σκέφτομαι. Πού στεναχωριέσαι με όλα αυτά? Που πλήγωσες τη Ρένα, που άρισου μιλήσε έτσι. Δεν θέλω να αποξενωθείς από την οικογένειά σου εξαιτίας μου. Δεν πρόκειται να αποξενωθώ από κανέναν. Νοιάζομαι για αυτούς. Τους αγαπάω, Αγγελική. Αυτό είπα και σήμερα όταν πήγα στο σπίτι. Δεν πρόκειται να τους εγκαταλείψω. Αν θέλουν να το καταλάβουν, έχει καλώς. Αν όχι, δικό τους πρόβλημα. Και βέβαια, δεν φταίς εσύ γι' αυτό. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ή κάποια μέρα θα μου ρίξεις ευθύνες? Ευθύνες? Σ' αγαπάω, Αγγελική. Είσαι ό,τι πιο όμορφο συνέβη στη ζωή μου το τελευταίο διάστημα. Με έμαθες τι σημαίνει αγαπάω με κατανόηση, τι σημαίνει σεβασμός. Με έμαθες να μοιράζομαι πράγματα. Και βέβαια δεν πρόκειται να σου ρίξω ευθύνες. Σ' αγαπάω. Δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν να μπει ανάμεσά μας. Για κανέναν λόγο και με οποιοδήποτε κόστος.
Ελπίζω να σκέφτεσαι αυτά που σου είπα χθες. Λέω, ελπίζω να σκέφτεσαι... Άκουσα τι είπες. Εσύ όμως είσαι αποφασισμένος να επιμείνεις στην αιμονή σου. Δεν είναι αιμονή, Μάγδα. Πόσες φορές θα πρέπει να σου το πω. Ο Βαρσάμις μου κατέστρεψε τη ζωή μου. Μου στέρισε τη γυναίκα μου και καταδίκασε το παιδί μου να μεγαλώσει χωρίς τη μητέρα του. Και αν δεν ήσουν εσύ να σταθείς δίπλα μου, δεν ξέρω αν θα ζούσα και αν θα μπορούσα να το ξεπεράσω. Το ξεπέρασες όμως. Και η Αγγελική μεγάλωσε. Και εμείς περάσαμε ευτυχισμένα τόσα χρόνια. Σε παρακαλώ πολύ, Θόδωρε, μην τα καταστρέψεις όλα για κάτι που έγινε 25 χρόνια πριν. Δεν πρόκειται να καταστρέψω τίποτα. Απλά θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Δεν το έκανα τότε βέβαια γιατί με χρειαζόταν το παιδί μου. Αλλά τώρα που η Αγγελική μεγάλωσε και δεν με έχει ανάγκη πια, θα τον κάνω να πληρώσει γι' αυτό. Όμως σε χρειάζομαι εγώ. Και αυτό είναι κάτι που δεν σου περνάει καν από το μυαλό. Έτσι δεν είναι? Μην ανησυχείς. Δεν είμαι τόσο ανόητος να βάλω σε κίνδυνο τον εαυτό μου. Ο Βαρσάμις δεν θα καταλάβει ποτέ ότι είμαι εγώ πίσω από αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Ποιο είναι το θέμα, Μάγδα? Ο Βαρσάμις έχει οικογένεια. Δεν είναι μόνος. Όταν ήταν με την Αλεξάνδρα, είχε ένα γιο. Τώρα μπορεί να έχει κι άλλα παιδιά, ίσως και γκόνια. Δεν σκέφτηκες ότι καταστρέφοντας αυτόν θα πληγώσεις κι άλλους ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα? Και η Αγγελική δεν έφταιγε σε τίποτα. Αλλά μεγάλωσε χωρίς τη μητέρα της. Δεν το σκέφτηκε ο Βαρσάμις αυτό τότε? Γι' αυτό λοιπόν άφησε με να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και μην ανακατεύεσαι εσύ σε αυτή την ιστορία. Και βέβαια, μη διανοηθείς να πεις λέξεις στην Αγγελική. Και μιας και την ανέφερα, κάτσε να την πάρω στο τηλέφωνο να δω πώς είναι. Μπας και μάθω ποιος είναι αυτός που θέλει να ζήσει μαζί του. Πού πας? Στο νοσοκομείο με την Πολίνα. Πάμε να φέρουμε το μωρό. Να σου πω, μέχρι να έρθουμε εμείς μπορείς να ετοιμάσεις ένα δωμάτιο. Για το μωρό, ε? Είσαι σίγουρη? Ναι, Μάγδα, είμαι. Δεν θα πήγαινα ποτέ να μείνω μαζί του αν δεν ξεκαθάριζε με τη γυναίκα του. Εσύ δεν έχεις τίποτα να πεις? Τι να πω δηλαδή? Σήμερα το πρόσωπό σου είναι πιο φωτεινό. Σαν να είσαι πολύ χαρούμενη για κάτι. Είμαι. Μπορώ να ρωτήσω για ποιο πράγμα ή γίνομαι αδιάκριτος? Όχι καθόλου. Να μην πιέζεις τα πράγματα, θέλω. Στο είπα και πριν. Άφησε λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Εξελίχθηκαν, Μάγδα. Θα μείνουνε μαζί. Τι άλλη εξέλιξη να περιμένω?